Κύριε Αντώνη Θελατόλας, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κατρούγαλε. Πώς την είδατε χτες στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν? Ακούστε, περιμένουμε την ενημέρωση από το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και είναι θετικό που αυτό το αίτημά μας έγινε δεκτό. Και εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε με την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να υπάρχει εθνικό μέτωπο στα θέματα αυτά. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τη Νέα Δημοκρατία που στο παρελθόν είχε στοιχεία δημαγωγίας στη ρητορική της. Θα συνεχίσουμε βέβαια να ασκούμε κριτική, γιατί κάνουμε καλό στην πατρίδα όταν βλέπουμε ότι η ρότα δεν πηγαίνει σωστά και θέλουμε να γυρίσει εκεί που πρέπει. Προσωπικά μου έκανε εντύπωση η δήλωση και ειδικά εκείνο το στοιχείο της δήλωσης που έλεγε ότι προβλήματα υπάρχουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα αντιμετωπιστεί. Τη δήλωση. Αν το άκουγα εγώ αυτό από ένα τρίτο, αν το έλεγε ο κύριος Τραμπ, τι θα λέγατε εσείς? Δεν θα λέγατε ότι είναι μια δήλωση που δεν αποδίδει δίκαια την κατάσταση των πραγμάτων? Ήταν κακοδιάθετος ο κύριος Ερντογάν και είχαμε το τελευταίο διάστημα αυτή την κλιμάκωση της παραβατικότητας? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Είναι αναθωρητική δύναμη η Τουρκία και το τελευταίο διάστημα είχαμε μια κλιμάκωση της παραβατικότητας με το καινούριο χαρακτηριστικό της Λιβύης. Και επίσης πρέπει να δείξουμε καλή διάθεση εμείς. Υπάρχει κάτι στη συμπεριφορά της πατρίδας μας που να είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο? Είπαμε εμείς ποτέ? Τι θα έπρεπε να πει κατά την άποψή σας ο Πρωθυπουργός από μια τέτοια συνάντηση που μας έδωσε προηγουμένως? Τη βρήκατε αμυντική τη δήλωση? Να δούμε τη δήλωση. Ακούστε. Να δούμε, κύριε Κατρούγκαλε, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί πολλοί μπορεί να την έχουν δει τη δήλωση. Είναι 42 δεύτερα όλη και όλη η δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση. Έθεσα στο τραπέζι όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες τουρκικές ενέργειες. Κατεγράφησαν και εκατέρωθεν διαφωνίες. Οι δύο πλευρές, ωστόσο, συμφώνησαν στη συνέχιση των συζητήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έδωσα εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών να συγκαλέσει το Ανώτο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερωθούν όλα τα κόμματα. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δυσκολίες στις σχέσεις με την Τουρκία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι εφόσον και οι δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, αυτές τελικά μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτή είναι λοιπόν η δήλωση. Ναι, όπως την περιέγραψα. Και στην... Καλά, μπορεί να ερμηνευτεί κιόλας ότι και η χώρα έχει καλή διάθεση να καθίσει να κουβεντιάσει. Δεν θέλω να μείνω στη δήλωση. Όχι να κουβεντιάσει. Δεν θέλω να μείνω στη δήλωση. Γιατί ακριβώς η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται σημειακά, δεν κρίνεται από ένα συμβάν. Αυτό που καταμαρτυρήσαμε στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα είναι ότι φαίνεται να μην έχει πυξίδα στην εξωτερική πολιτική και κυρίως να μην συνεχίζει την ενεργητική εξωτερική πολιτική που εμείς είχαμε. Θυμίζω τα σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας σταθεροποίησης της περιοχής και εκεί που στηριζόμαστε. Αίγυπτος, Ισραήλ. Δεν τα συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Που έγκυται η κριτική μας. Πρώτα-πρώτα, γιατί μιλάμε για παθητικότητα. Συναντιέται με τον πρόεδρο Ερντογάν ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη. Δεν λέει λέξη για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Φαίνεται να πιστεύει ότι θα μπορέσει να καλλιεργήσει μια διαπροσωπική σχέση, μη βάζοντας τα ζητήματα. Αποδείχθηκε στο επόμενο διάστημα ότι αυτό όχι απλώς δεν λειτουργήσε θετικά, είχαμε έξαρση των ενεργειών αυτών. Πάντως, να θυμίσω ότι όχι και ο κύριος Ερντογάν, κύριε Υπουργέ, όταν είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, είχε θέσει και ευθέως θέμα αμφισβήτησης της συνθήκης της Λοζάνης. Και καλά κάνετε και το θέλετε. Επίσης, αν θυμάστε, είχε και ναι, το προηγούμενο διάστημα και αμέσως μετά αυτό είναι ακριβώς το επιχείρημά μου, κυρία Κοραή. Υπάρχουν σταθερά στοιχεία. Ακούστε, είναι όπως το λέτε. Υπάρχουν σταθερά στοιχεία αναθεωρητισμού από πλευράς της Τουρκίας. Έτσι, κάθε φορά που ετίθενται στο παρελθόν, και δημόσια και ιδιωτικά απαντιόνταν. Ποτέ δεν έμπαιναν κάτω από το χαλάκι. Σωστά λέτε ότι στην επίσκεψη στο 16 τέθηκε ζήτημα Λοζάνης. Λόγω όμως της στεναρής απάντησης όλων των πολιτιακών παραγόντων, του Πρωθυπουργού πάνω απ' όλα, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν ξανατέθηκε ποτέ από τον Ερντογάν με τον ίδιο τρόπο ζήτημα αναθεώρησης Λοζάνης. Πάμε και στον κύριο Συνεργό. Να τελειώσω απλώς, γιατί είπα το πρώτο σκέλος λοιπόν της κριτικής μας, είναι ότι βλέπουμε μια παθητικότητα, ως παθητικός παρατηρητής να παρατηρεί τα θέματα η κυβέρνηση. Η δεύτερη κριτική μας είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και σπασμωδικές ενέργειες. Διαρροές από το άμυνας που διαψεύδονται από το Μαξίμου. Ένα γενικό κλίμα, όπως ξαναείπα, σαν να μην έχει πηξίδια εξωτερική πολιτική. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.
γιατί προφανώς δεν κάνει καλό στη χώρα. Μάλιστα, κύριε Συρίγο, πώς είδατε, τη συνάντηση χθεσινή, αν πράγματι μπορεί να έχει μια συνέχεια και αποτέλεσμα η συζήτηση η οποία έγινε, αν πραγματοποιήσουν τις απειλές τους οι Τούρκοι, γιατί όσο εξελισσόταν η κουβέντα, βγήκε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, ο Ντολμές, και είπε ότι θα ξεκινήσουμε τις γεωτρήσεις στις περιοχές που καθορίζει η συμφωνία με τη Λιβύη. Και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών το φέρνουμε για επικύρωση στην Τουρκική Βουλή. Παρακαλώ. Και στα όσα είπε βέβαια και ο κ. Κατρούγκαλος. Λοιπόν, η συνάντηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι η συνάντηση είχε στόχο να κόψει λίγο τη φόρα της Τουρκίας. Τις τελευταίες μέρες μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, η Τουρκία είχε ανεβάσει στροφές. Ήθε, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα των παιχνιδιών που λέγονται τα παιδιά, είχε αλλάξει πίστα. Έπαιζε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είχαμε στις 13 Νοεμβρίου ένα έγγραφο το οποίο ενσωμάτωσε όλες τις τουρκικές διεκδικήσεις από το 2004 μέχρι σήμερα. Δεν έλεγε κάτι καινούριο, αλλά τα μάζευε όλα μαζί και μας τα πέταγε πάλι στα μούτρα. Στη συνέχεια είχαμε αυτό που έγινε με τη Λιβύη, το οποίο έχει ξεκινήσει η προσπάθεια από το 2017. Εμείς το διαπιστώσαμε το Δεκέμβριο του 2018, όταν ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε το Νοέμβριο του 2018, όταν επισκέφθηκε τη Λιβύη και παρουσίασε για πρώτη φορά αυτό το χάρτη. Υπενθυμίζω ότι την ημέρα των εκλογών στην Ελλάδα, 7 Ιουλίου, ο Λίβιος Πρωθυπουργός βρισκόταν στην Τουρκία και συνομιλούσε με τον Ερντογάν. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που φτιαχνόταν πολύ καιρό. Είχε μια ταχύτητα λοιπόν. Και έχει πιο μεγάλο παρελθόν, 2009. Άρα μήπως και η ελληνική διπλωματία ευνηδιάστηκε. Να το επικαιροποιήσουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εκείνο που βλέπω είναι ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια προσπάθεια να ανοίξει ταχύτητες της Τουρκίας. Αν θα το πετύχει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Από τη δήλωση του Πρωθυπουργού, εγώ δεν βρίσκω. Συμφωνώ με την τελευταία κρίση του κ. Κατρούγκαλου ότι δεν μπορείς να πεις από μια δήλωση, δεν βγάζεις εξωτερική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός, το κύριο πράγμα που βλέπω είναι ότι είπε ότι διαφωνήσαμε σε όλα. Να αναφερθώ όμως στην προηγούμενη συνάντηση του Σεπτεμβρίου. Ήταν μια συνάντηση μισής ώρας. Υπενθυμίζω ότι ο Ερντογάν δεν μιλάει αγγλικά, οπότε αφαιρούμε και ένα 8-λεπτό, 10-λεπτό από τη μετάφραση. Αυτό είπαμε και για το εχθεσινή. Δεν ήταν μια μισή ώρα ουσιαστικά. 50 λεπτά ήταν. Στα 22 λεπτά που κράτησε λοιπόν η συνάντηση, ή μπαίνεις μέσα να συζητήσεις 2-3 θέματα, ή μπαίνεις μέσα τυπικά, βγάζεις τον κατάλογο των θεμάτων που υπάρχουν, γιατί είναι πολλά τα θέματα με τα οποία διαφωνούμε με την Τουρκία, και αρχίζεις να του λες: διαφωνώ με αυτό, διαφωνώ με εκείνο, διαφωνώ με το άλλο. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική πλευρά προσπάθησε να συζητήσει συγκεκριμένα για 2-3 πράγματα. Υπήρξε μια διαρροή όμως τότε ότι η συνάντηση ήταν καλύτερη του αναμενόμενου. Λέω. Μπορεί να ήταν. Γιατί κοιτάξτε. Διαρρέουν συνέχεια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στην πραγματικότητα. Να πω το κάτι. Έχεις έναν Ανατολίτη απέναντί σου, κύριε Δελατόλα. Ο οποίος τον είδα όταν πήγε ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, πρέπει να δείτε το βίντεο. Όταν πάει ο Μητσοτάκης και του λέει καθυστέρησα, του λέει I know και του πιάνει φιλικά το χέρι. Και το πιάνει και με το άλλο χέρι. Ναι, είναι αυτά τα ανατολίτικα. Δηλαδή έχεις τον άλλον ο οποίος κάνει ανατολίτικο παζάρι. Ξέρει τι του γίνεται. Ρώτησε τι κάνει και ο Κώστας Μπακογιάννης που ήταν με τον ανιψιό μου μαζί στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ξέρει τι του γίνεται ο Ερντογάν σε αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κατρούγκαλος το έχει ζήσει στην πράξη αυτά. Είναι ανατολίτες οι οποίοι διαπραγματεύονται και είναι και Οθωμανοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση. Μπορεί να έχει φτιαχτεί η σημερινή τουρκική δημοκρατία, αλλά κουβαλάνε μαζί του όλο αυτό το μεγαλείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την ίδια λογική που η μικρή Αυστρία σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζει ότι ζουν στην περίοδο της Αυστρο-Ουγγαρίας ή η Βρετανία νομίζει ότι ζουν στην περίπτωση της Βικτοριανής εποχής. Είναι η παράδοση που έχουν σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι περιμένουμε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει ανεβασμένους τους τόνους. Το μέχρι πού όμως, εδώ είναι το ερώτημα. Την πραγματοποίηση των απειλών της. Έχει δύο διαφορετικά μέτωπα. Ως προς το μέτωπο της Κύπρου, η εκτίμησή μου είναι ότι θα προσπαθήσει, έχει πλέον αποκτήσει την τεχνογνωσία για να βρει κοίτασμα φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Επομένως, στην Κύπρο θα επιχειρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να βρει κοίτασμα. Γι' αυτό σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις, ήταν τώρα να γίνει πενταμερής, λέγανε. Τη σταμάτησε, διότι θέλει να πάει στις διαπραγματεύσεις έχοντας βρει κοίτασμα. Ως προς την Ελλάδα, ανοιχνεύει τις προθέσεις μας. Προσπαθεί να καταλάβει μέχρι πού πάνε τα πράγματα. Πάει πολύ πιο προσεκτικά. Οι κινήσεις της είναι μόνο διπλωματικές. Υπενθυμίζω ότι στην Τουρκία, στην Κύπρο, είναι πολιτική κανονιοφόρων, καθαρά.
στην Ελλάδα δεν είναι κανονιοφόροι. Είναι καθαρά διπλωματικές κινήσεις που κάνει. Το χαρτί που στέλνει στον ΟΗΕ είναι ένα διπλωματικό έγγραφο. Η κίνηση που έκανε με τη Λιβύη είναι πάλι ένα κίνηση διπλωματίας. Δεν έχει μπει στη λογική κανονιοφόρων. Πάει πολύ προσεκτικά και δοκιμάζει να δει μέχρι πού την παίρνει. Είδε την αντίδραση που υπήρξε συντονισμένα από Αμερική. Η Βρετανία δεν έχει πει τίποτα ακόμη, τώρα το θυμήθηκα. Συμπτωματικό. Από Αμερική, από Ρωσία, από Ισραήλ, από Γαλλία. Από Αίγυπτο. Από Αίγυπτο, από Ευρωπαϊκή Ένωση. Από Αμερική, βέβαια, όχι όλη την Αμερική, γιατί. Το υπάρχει State μια Department. Εξαίρεση. Είναι η Αμερική του Τραμπ, είναι και οι υπόλοιποι. Κάπως από τη Ρωσία. Άλλο πράγμα. Υπήρξε αντίδραση. Η Ρωσία καλή ήταν. Σημειώνω τώρα που το σκέφτομαι πάντως ότι η Βρετανία είναι η μόνη που δεν έχει κάνει δήλωση. Ούτε. Εγώ έψαχνα να βρω την κυρία Μέρκελ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμένη. Επίσης ορθό. Δεν φάνηκε πουθενά. Η Μέρκελ δεν μίλησε. Ο Μακρόν φάνηκε. Το μεταναστευτικό. Ο Τριντό φάνηκε γιατί τα σπάσε με τον Τραμπ. Περισσότερο φάνηκε η Μελάνια παρά η Μέρκελ. Όταν μίλησε ο Μακρόν, η Μέρκελ δεν είπε κουβέντα. Και δεν είπε κουβέντα διότι στο μυαλό της πρωτίστως έχει το μεταναστευτικό και μην τυχόν ο Ερντογάν να ανοίξει περισσότερο τις ροές. Ερώτηση, κύριε καθηγητά. Εγώ, κύριε καθηγητά, σας λέω ακόμα. Και μετά θα έρθει ο κύριο Κατρούγκαλο. Τι θα κάνουμε εάν. Ο κύριο Κατρούγκαλο την έχασε γιατί είναι υπουργό, οπότε είναι ο κύριο υπουργό. Αλλά η βασική μα ιδιότητα είναι καθηγητή. Με το καλό και εσύ υπουργό. Και με την Κύπρο έτσι ξεκίνησε και έστειλε τα γεωτρύπανα στο τέλος. Ναι. Μήπως, γιατί όταν είναι σε εξέλιξη κουβέντα και βγαίνει ο Υπουργός Ενέργειας ο Τούρκος και λέει ότι εμείς ξεκινάμε άμεσα. Να τη διαβάσουμε ως εξής κάτι δήλωση. Είπε το εξής. Εμείς θα προχωρήσουμε όταν κυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια. Το έψαξα και τα βρήκα και στα τουρκικά μέσα που το είπε. Όντως έτσι ήταν. Λοιπόν, όταν και γι' αυτό το λέει αυτό. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και λέει άμεση το παίρνουμε κατάθεση. Άμεσα στη Βουλή. Ναι, αλλά συνδυαστικά λοιπόν μόνο αυτό. Κρατώ έχει ότι δίκιο. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης αποκλείεται την ακυρώση αυτή τη συμφωνία. Τον έχει καλέσει ο κύριος Στασούλας, είναι γεγονός εδώ. Εδώ έρχεται, εγώ το έγραψα. Έχει γίνει επίσημη πρόσκληση. Επίσημη πρόσκληση. Επίσημη στη διάσκεψη των προέδρων. Ανακοινώθηκε στη διάσκεψη των προέδρων ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Αυτή είναι καλή κίνηση. Καλή κίνηση. Γιατί ήδη έχει απορρίψει το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Βέβαια, εκείνο σκορποχώρη. Όχι ακριβώς έχει απορρίψει, δεν έχει εγκρίνει και δεν πρόκειται να εγκρίνει. Η κυβέρνηση συνεδριάζει στο καράβι. Η τράπεζα λύγει αλλού. Η Βουλή ψηφίζει άλλα. Είναι. Η μία κυβέρνηση έχει. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης έχει στα χέρια τις περισσότερες πετρελοπηγές και τα λεφτά πάνε στην κεντρική τράπεζα που ανοίξει τον άλλο. Ναι. Συγγνώμη, αν τελειώσετε να απαντήσω. Να πω αυτό. Από το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικού του κυρίου Δένδια στην Αίγυπτο, κρατώ περισσότερο την επαφή με την άλλη κυβέρνηση της Λιβύης παρά την πιθανότητα οριοθετήσεως με την Αίγυπτο. Διότι, όπως μπορεί νομίζω να μας επιβεβαιώσει και ο κύριος Κατρούγκαλος, από το 2004 έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια για να οριοθετήσουμε με την Αίγυπτο. Όλες οι κυβερνήσεις από το 2004 και μετά, περιλαμβανομένες και της κυβερνήσεως Τσίπρα. Η Αίγυπτος είναι αυτή η που ερώτηση, δεν θέλει. Λοιπόν, είναι και που την υποβάλλει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει την οριοθέτηση της ΑΟΣ και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Γιατί και η Αίγυπτος δεν θέλει. Η Αίγυπτος δεν θέλει. Με την Κύπρο πρακτικό σύμφωνο. Μήπως είναι λοιπόν και άλλα τα θέματα και δεν τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Μισό λεπτά. Γιατί η ελληνική διπλωματία σε αυτό έχει συνέχεια. Με την Αίγυπτο γίνονται συστηματικές προσπάθειες διαπραγματεύσεις που μάλιστα είχαν προχωρήσει πολύ το τελευταίο διάστημα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχιστούν. Και η Αίγυπτος όμως έχει τα δικά της συμφέροντα. Σαμαρά, να θυμίσω. Όταν μιλάμε από το Βαλινάκι, όταν μιλάμε για οροθέτηση θαλασσίων ζωνών, μιλάμε στην πραγματικότητα για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν είναι γαλαντόμος κανείς όταν διαχειρίζεται τα συμφέροντα της χώρας του. Και η Αίγυπτος μολονό ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, διαπραγματεύεται σκληρά. Νομίζω ότι υπάρχουν προοπτικές για να έχουμε στην μελλοντικά χαρακτηριστικά. Γενικώς πάντως αυτό το θέμα των ζωνών δεν έχει προχωρήσει πολλά χρόνια. Μισό λεπτάκι. Ούτε με την Αλβανία, ούτε με την Ιταλία. Εδώ υπάρχει πράγματι, ως προς την Ιταλία, ήμασταν έτοιμοι. Αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές, μπορούσαν να είχαμε ολοκληρώσει. Με την Αλβανία είχε προχωρήσει σημαντικά. Με την Αίγυπτο είχε επίσης προχωρήσει. Το συνταγματικό δικαστήριο το απέρριψε. Η συμφωνία προηγούμενη, επί Νέας Δημοκρατίας πράγματι δεν είχε κυρωθεί. Μία είναι η συμφωνία. Η συμφωνία επί Νέας Δημοκρατίας πράγματι είχε κυρωθεί. Δεν είχε κυρωθεί από καμία
Δεν είχε κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, είχε κυρωθεί από την Αλβανική, αλλά κρίθηκε αντισταγματική από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό και για να θεμελιώσουμε την κριτική περί έλλειψης ενεργητικότητας, πρέπει να δείξουμε την εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι πρακτικά να συνεχίσουμε εκεί που όπως ενεργούσαμε εμείς και θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρέπει να υπάρχει ο ανοιχτός διάβλος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και όταν υπάρχει ένταση. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά καλώ συνεχίζονται, λέτε. Υποκλιμάκωση και να αποφύγουμε από ατύχημα το θερμό επεισόδιο. Γιατί κανείς δεν θα επιδιώκει θερμό επεισόδιο. Αυτό σημαίνει και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτό είπα, ακριβώς έτσι. Δεύτερον όμως, όταν έχουμε ένα όπλο, το οποίο η ελληνική διπλωματία το κατέκτησε μετά από πολλή προσπάθεια, όπως είναι αυτό των κυρώσεων, δεν πρέπει να μείνει ανενεργό, όπως έμεινε το προηγούμενο διάστημα, και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά κυρώσεις για την περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και στο Αιγαίο να επεκταθεί και σε αυτό το υποτιθέμενη διεκδικούμενη από την Τουρκία περιοχή σαν νέα θαλάσσια ζώνη μετά τη συμφωνία της με τη Λιβύη. Και να εφαρμοστεί η απόφαση. Και να εφαρμοστεί. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Υπάρχει ταυτόχρονα, η Ευρώπη τώρα ταυτόχρονα. Ακριβώς επειδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι σημειακή, μια σειρά από ενεργητικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στο παρελθόν, με κατεξοχήν τους ΜΕΤ7, τα 7 κράτη της Μεσογείου, πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν. Γιατί τι είδαμε, ποιος είναι ο ισχυρός μας σύμμαχος αυτή την περίοδο στην περιοχή, η Γαλλία. Η Γαλλία έχει συμφέροντα με την Total. Η Γαλλία έχει μια νέα αντίληψη για το πώς η Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει δική της αυτόνομη άμυνα, να μπορεί να εγγυάται στο σύνολο. Γιατί αισθάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει επαφή με τον Μακρόν. Μισό λεπτό. Η Γαλλία, η οποία όταν πήγαν οι Τούρκοι στην Κυπριακή ΑΟΣ, απειλώντας ότι θα κάνουν γεωτρήσεις, λένε έχουμε ένα συμβόλαιο, η Total, ότι αν εμπλακούν δυνάμεις πολεμικές, εμείς την κάνουμε. Και την κάνανε, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μισό λεπτάκι. Η Γαλλία δεν είναι η Total. Θα στηρίξει όχι, τα συμφέροντα. Όχι, επειδή αναφερθήκατε στην Total. Λέω λοιπόν το εξής πολύ απλό πράγμα. Συμφέροντα είναι, γαλλικά συμφέροντα. Το λέω και τη βάζει πάντα στο τραπέζι ο Μακρόν. Όταν μιλάμε για τη δική μας πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική, ήταν σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Συνεχίζονται τα τριμερή σχήματα τα οποία είχαμε αναπτύξει. Με τη Λιβύη δεν κάνατε πάντως τίποτα, κύριε Κατρούγκαλε. Να πάμε στο τώρα. Η Λιβύη ήταν μια περίπτωση που είχε κατάρρευση. Τι άλλο δεν συνεχίζεται τώρα από αυτή την κυβέρνηση. Έκανα και περισσότερα. Για παράδειγμα, δεν συνεχίζεται μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία. Δεν συνεχίζεται, εκφράστηκε μια επιφύλαξη γιατί θα συνεχιστεί. Θέλω να ελπίζω να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση. Η διάσκεψη της Ρόδου. Η διάσκεψη της Ρόδου ήταν ένα σχήμα περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή ακριβώς της Ανατολικής Μεσογείου, με συμμετοχή όλων των αραβικών χωρών, των βαλκανικών χωρών και των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Με λίγα λόγια, επί των ημερών μας, η Ελλάδα ήταν δυναμικά παρούσα. Δεν παρακολουθούσε εξελίξεις. Γιατί δεν μπορεί να είσαι επιμηθέας στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να προλαβαίνεις, να έχεις συμμαχίες που να απορροφούν τα συμφέροντά σου. Λοιπόν, σχόλιο. Και μαζί με ένα ερώτημα. Καμία νομιμοποίηση δεν είχε